Χριστέ. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη σελίδα 1039. Είναι από το βιβλίο και από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, δεύτερο κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Β' κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο, 12 εδάφιο, σελίδα 1039, η συνέχεια από το μάθημά μας προς Φιλιππισίους του Αποστόλου Παύλου. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν, διότι ο Θεός είναι ο ενεργόν εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Πράτετε τα πάντα χωρίς γαγγισμών και αμφισβητήσεων, για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες στον κόσμο, κρατούντες των λόγων της ζωής διακάφημά μου εν τη μέρα του Χριστού, όντε έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Αλλά αν και προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών, ως αυτός δε και εσείς χαίρετε και συγχαίρετε με τεμού. Ελπίζω δε επί τον Κύριον Ιησούν να πέμψω προς εσάς ταχαίως τον Τιμόθεο, δια να εφραίνομαι κι εγώ μαθών την κατάστασή σας, διότι δεν έχω ουδένα ισόψυχο ώστε να με ρυμνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας, επειδή πάντε ζητούσιν τα εαυτόν ουχήτα του Ιησού Χριστού. Γνωρίζετε δε τη δοκιμασία αυτού, ότι ο στέκνο μετά του Πατρός σε δούλευσε με τεμού εις το Ευαγγέλιο. Τούτο λοιπόν ελπίζω να πέμψω ευθύς, καθώς είδω το τέλος των υποθέσεών μου. Αμήν. Αφού λοιπόν ο Απόστολος Παύλος περιέγραψε με λεπτομέρεια το φρόνημα του Χριστού, το οποίο είναι απαραίτητο να υπάρχει στον κάθε χριστιανό, γιατί αυτό το φρόνημα του Χριστού είναι το πνεύμα του Χριστού, το οποίο εάν είναι μέσα μας, εάν υπάρχει μέσα μας το πνεύμα του Χριστού, δεν είναι το πνεύμα το Άγιο ή το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό ας διαβάσουμε μαζί από τη σελίδα 999 πώς περιγράφει ο Απόστολος Παύλος από την επιστολή του προς Ρωμαίους το 8ο κεφάλαιο και το 9 εδάφιο. Ή τα 9. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα κατοικεί εν ημίν. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, και θα είμαστε άνθρωποι του πνεύματος του Αγίου, δηλαδή δεν θα ζούμε μόνο αλλά θα περπατούμε κατά το πνεύμα, εάν και μόνο εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί πάντοτε μέσα μας. Όχι μας επισκέπτεται, ούτε το λυπούμε, ούτε το σβήνουμε, αλλά είναι πάντοτε ζέον και είμαστε εμείς πάντοτε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Εάν λοιπόν είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, ώστε να κατοικεί το Πνεύμα του Θεού το Άγιο μέσα μας, πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου, ζούμε και περπατούμε κατά το Πνεύμα, τότε το Πνεύμα του Χριστού, εάν κάποιος δεν το έχει, που είναι του Πνεύματος, γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα του, εάν δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα δηλαδή του Χριστού, δεν είναι αυτού. Εάν όμως έχει το φρόνημα του Χριστού, που περιγράψαμε τη Δευτέρα, τότε ο Χριστός κατοικεί μέσα του, μέσα μας, και τότε το σώμα μας είναι νεκρό για την αμαρτία, το πνεύμα μας δε ζωντανό για τη δικαιοσύνη του Θεού. Τότε δηλαδή είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Τότε είμαστε χριστιανοί. Όταν το πνεύμα του Χριστού κατοικεί μέσα μας, όταν είμεθα του Χριστού, γιατί ο Χριστός κατοικεί μέσα μας, ώστε το σώμα μας είναι νεκρωμένο για την αμαρτία και το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Χριστού είναι ζωντανό για τη δικαιοσύνη του Θεού.
Εάν λοιπόν έχουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το φρόνημα που είχε ο Χριστός τον καιρό της σάρκος αυτού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχονται ενόρμησε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, επτόχευσε δηλαδή αυτός για να μας πλουτίσει με την πτωχία αυτού. Και πώς εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, λαμβών δούλου μορφή, έγινε δούλος όπως ο πατέρας τον ήθελε, καθώς στον προφητικό λόγο αναγγέλει το Πνεύμα του Άγιο, ιδού ο δούλος μου στον οποίον ευαρεστήθην, λέγοντας προς τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, λαβών δούλου μορφή, και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Και πάρα πολύ ωραία εξηγεί και αυτή την ομοιότητα με τους ανθρώπους ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας την επιστολή του προς Εβραίους, ότι έπρεπε να γίνει όμοιος με τους ανθρώπους για να πειραστεί κατά τον ίδιο τρόπο με τους ανθρώπους, ώστε να μπορεί κατανοώντας τον πειραζόμενο άνθρωπο να τον βοηθάει, να τον σώζει, γενόμενος αρχιερεύς ενώπιον του Θεού, δηλαδή μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, και τότε έγινε το μεγάλο έργο του Χριστού, εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος. Έμαθε την υπακοή, πάλι ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος, εξ όσων έπαθε. Το ότι έγινε υπήκοος είναι η μεγαλύτερη ταπείνωση. Παραδείγματος χάρη, ο αναμάρτητος πήγε, επειδή έτσι ήθελε ο Θεός, υποτασσόμενος και υπακούοντας το λόγο του Πατέρα, και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, βάφτισμα μετανοίας, ο αναμάρτητος. Αυτό είναι ταπείνωση. Κάνεις κάτι επειδή το λέει ο Θεός, έστω και αν είναι έξω από τη λογική σου, γιατί εκείνο που έχει σημασία δεν είναι ούτε οι βουλές μας ούτε η λογική μας, αλλά είναι οι βούλες του Θεού και η λογική του Θεού. Και μάλιστα δεν έγινε υπήκοος, δεν ταπείνωσε τον εαυτό του υποτασσόμενος στον πατέρα του για λίγο, μέχρι το τέλος όσο έζησε, μέχρι το θάνατό του, και μάλιστα θάνατο επικατάρατου, επικατάρατου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού ότι γι' αυτό το λόγο ο πατέρας δεν αντάμυψε, χάρισε στον Ιησού Χριστόν τον άνθρωπο το υπερπάνω όνομα. Έκαμε χάρη εξαιτίας της υπακοής, της ταπείνωσης διά της υπακοής, έκανε χάρη και του έδωσε το υπερπάνω όνομα, μπροστά στον οποίο θα κλείνει παν γόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και αυτό είναι μέγα θαύμα, μέγα μυστήριο, ότι ο πατέρας δεν αντάμυψε τον Ιησού για το φρόνημά του, αλλά έκαμε χάρη στον άνθρωπο Χριστόν Ιησού για το έργο του, για το φρόνημά του. Έκανε χάρη. Και αν ο πατέρας έκανε χάρη στον Ιησού Χριστό τον άνθρωπο, τι μπορεί να κάνει σε μας? Μόνο χάρη. Μόνο χάρη. Όταν πλησιάζουμε το Θεό λοιπόν, όπως μας λέει μάλιστα, να εισερχόμεθα στα Άγια, στο θρόνο του Θεού, δια του Πνεύματος του Αγίου και με το αίμα του Χριστού, για να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη για το μέλλον μας, καταλαβαίνετε αδερφοί πόσο σημαντικό είναι να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και τώρα ο Απόστολος Παύλος λέει ότι επειδή πάντοτε υπακούσατε, ζείτε στη χάρη του Θεού, είτε όταν είμαι παρόν είτε όταν δεν είμαι παρόν, όταν υπακούτε στο λόγο του Θεού
τότε απολαμβάνετε τη χάρη του Θεού και τότε προσέξτε πώς κατεργάζεστε τη σωτηρία που σας εχαρίστη, που σας εδόθη κατά χάρη για τις πίστεως. Τι είναι η σωτηρία? Ένα θαύμα. Φωνάζει ο Απόστολος Πέτρος: ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της αναγέννησεν ημάς, μας ξαναγέννησε, όχι όπως καταρχάς το γεγεννημένο εκ της σαρκός ήταν σάρκα, τώρα μας ξαναγέννησε το γεγεννημένο δια του Πνεύματος, είναι πνεύμα, μας μεταμόρφωσε σε πνευματικό άνθρωπο. Και αυτή η αναγέννηση είναι μία ελπίδα ζωντανή, ότι και χρησμένος όν του Κυρίου γιατί αναγεννήθηκες, έχεις κληρονομιά άφθαρτο, αμίαντο, αμάραντο, αιώνια, ουράνια, φυλαγμένη στον ουρανό για σένα, για τη συγκεκριμένη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας. Και μέχρι τότε, με τη δύναμη του Θεού φρουρούμεθα, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε εκείνη την ημέρα κατά χάρη. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη χάρη του Θεού. Τώρα όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, προσθέτοντας ότι τώρα πια προσέχετε πώς κατεργάζεστε τη σωτηρία σας. Τι θα πει κατεργάζεστε? Δεν είναι το εργάζεστε που η ερμηνεία, η μετάφραση λέει. Κατεργάζομαι είναι μια πολύ συγκλονιστική λέξη. Για να το καταλάβουμε αυτό, να σκεφτούμε κάτι είναι ακατέργαστο ή κατεργασμένο. Παραδείγματος χάρη, κάποιος αδαμαντορίχος σκάβει και βρίσκει ένα διαμάντι, πολύτιμο, αλλά είναι κατέργαστο. Για να αποκτήσει την αξία που έχει, και έχει αξία γιατί? Γιατί το διαμάντι είναι κατεργάσιμο, δηλαδή μπορεί κάποιος να κατεργαστεί το διαμάντι αυτό, δεν είναι πέτρα που αν το κόψεις θα σπάσει, δεν είναι ξύλο, δεν είναι σίδερο, είναι διαμάντι. Αλλά πρέπει κάποιος να το κατεργαστεί για να πάρει την πραγματική αξία του, να λάμπει. Υπάρχει λοιπόν διαμάντι ακατέργαστο, υπάρχει διαμάντι κατεργασμένο σωστά και υπάρχει και διαμάντι που προσπαθεί κάποιος να το κατεργαστεί και το καταστρέφει. Και φέρα σαν παράδειγμα το διαμάντι γιατί είναι πολύτιμο. Η σωτηρία μας είναι πολύ περισσότερο πολύτιμη. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει προσέχετε να την κατεργάζεστε. Και πώς θα κατεργάζομαι τη σωτηρία μου? Πολλά μπορώ να σκεφτώ, όπως με αγάπη, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, καθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής, πίστεως ανυποκρίτου. Να κατεργάζομαι τη σωτηρία μου με ελπίδα, ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο, να κατεργάζομαι τη σωτηρία μου με πίστη, να έχω έργο πίστεως γιατί η πίστη μου είναι ζωντανή, για να είναι η πίστη μου ζωντανή. Αλλά υπάρχει ένας τρόπος ιδιαίτερος που κατεργάστηκε το χρίσμα του ο Ιησούς ο Ναζωραίος, με το φρόνημά του, με το πνεύμα του. Αυτή είναι η γνώμη μου, ότι είναι η τέλεια κατεργασία με το φρόνημα του Χριστού, γι' αυτό λέει να υπακούετε. Και για να καταλάβουμε την κατεργασία που χρειάζεται, που προτρέπει ο Λόγος του Θεού, που θέλει ο Θεός για τη σωτηρία μας, να βρούμε παραδείγματα. Δύο παραδείγματα, ενός και χρησμένου του Κυρίου που κατεργάστηκε τη σωτηρία του, την αποκάλυψη που του δώσε ο Θεός, το χρίσμα που του δώσε ο Θεός, κατάλληλα ώστε αυτό που του δώσε ο Θεός το κατέστησε τέλειο, αλλά και έναν άλλον άνθρωπο που το χρίσμα και την υπόσχεση που του δώσε ο Θεός την κατέστρεψε. Ο πρώτος είναι ο Μωυσής.
Για κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού για το Μωυσή. Λέει στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους, όταν μεγάλωσε ο Μωυσής, το πρώτο που έκανε ήταν να αρνηθεί να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Ήτανε Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Τον είχε υιοθετήσει η θυγατέρα του Φαραώ. Αυτός όμως αρνήθηκε. Για ποιο λόγο? Προκρίνας, προέκρινε, σκέφτηκε εκ των προτέρων ότι είναι πολύ καλύτερο να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας. Απ' την μια μεριά υπήρχε η πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας στο παλάτι του Φαραώ και απ' την άλλη σκέφτηκε αυτός ότι είναι πολύ καλύτερον αντί να απολαμβάνει τους θησαυρούς της Αιγύπτου να κακουχείται με το λαό του Θεού. Γιατί? Κρίνας τον, εδώ λέει υπέρ του Χριστού, το σωστό είναι τον ονειδισμό του Χριστού, τον ονειδισμό του κεχρισμένου, μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, γιατί απέβλεπεν στην μισθαποδοσία. Σκέφτηκε δηλαδή. Υπάρχει ο πλούτος του κεχρισμένου του Θεού, γιατί ο Θεός του είχε αποκαλύψει. Και εκεί ήταν η λογική του χρίσματος του Μωυσή, ότι με σένα θα ελευθερώσω το λαό μου την Ισραήλ από την Αίγυπτο. Και το ήξερε, του το είχε πει ο Θεός. Γι' αυτό στα 40 του χρόνια αρνήθηκε να ονομάζεται Υιός θυγατρός του Φαραώ. Αρνήθηκε, γιατί έκρινε ότι ο πλούτος του κεχρισμένου, και όλοι εμείς είμαστε κεχρισμένοι, γιατί ο Θεός μας αναγέννησε με το Λόγο Του και το Πνεύμα Του το Άγιο εις ελπίδα ζώσα. Και έκρινε ότι ο θησαυρός του κεχρισμένου είναι πολύ μεγαλύτερος από όλους τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Και πήρε απόφαση καλή. Αρνούμε να ονομάζομαι Υιός της θυγατρός του Φαραώ και προκρίνω να κακουχούμε με το λαό του Θεού. Φοβερή απόφαση. Φοβερή κατεργασία του χρήσματός του από τον ίδιον. Το αποτέλεσμα, απογοητεύθηκε. Απογοήτευσε. Όχι ο Θεός, η καρδιά του και η συμπεριφορά του λαού του Θεού. Γιατί όταν πήγε στα 40 χρόνια και είδε να χτυπάνε κάποιον οι Αιγύπτιοι, τον σκότωσε, και όταν πήγε να ξαναβοηθήσει κάποιον άλλον Εβραίο, τον έδιωξαν. Ποιος έκανε μεριστή και δικαστή σε εμάς? Και λέει η Γραφή, μη φοβηθείς από το θυμό του Φαραώ. Σηκώθηκε και έφυγε, απογοητεύτηκε, γιατί πίστευε ότι είχαν καταλάβει και αυτοί ότι με αυτόν ο Θεός είχε προσδιορίσει να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Και πήγε και μείνε 40 χρόνια στη Μουγκή Μωάβ. Ο Θεός όμως, αδερφοί αγαπητοί, αυτή την απόφαση που έλαβε να αρνηθεί να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ, την έγραψε βαθιά μέσα στην καρδιά του. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, μετά από άλλα 40 χρόνια, ο Μωυσής, ο τσομπάνος, στα λίγα πρόβατα του πεθερού του στη Μωάβ, έγινε ο Μωυσής, ο κεχρισμένος του Κυρίου, που πραγματικά ελευθερώσε το λαό Ισραήλ. Αυτός λοιπόν κατεργάστηκε τη σωτηρία του με έναν τρόπο άριστο, μοναδικό. Γιατί δεν σκέφτηκε σαν άνθρωπος της σάρκας, αλλά είχε το φρόνημα του Χριστού. Σκέφτηκε και ενήργησε σαν άνθρωπος του Πνεύματος του Αγίου. Και εξέλεξε να κακουχείται, βέβαια, γιατί η προσωρινή ελαφρά θλίψης
του λαού του Θεού, του κεχρισμένου του Κυρίου, εργάζεται εις υπερβολήν και καθ' υπερβολήν αιώνιον, αιώνιον, αιώνιον βάρος δόξης στον ουρανό. Σύγκρινε και διάλεξε, όχι κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Και αυτός που ήταν, όπως είπα και πριν, τσομπάνος στα πρόβατα του πεθερού του στη γη Μωάβ, έγινε ο Μωυσής, ο άνθρωπος, ο αγαπητός του Θεού, τον οποίον χρησιμοποίησε ο Θεός για τη δόξα του, για την ευλογία του λαού του. Σε αντίθεση με έναν άλλον κεχρισμένο του Κυρίου, τον Ιωνάθαν, το γιο του Σαούλ, ο οποίος, όπως λέει η Γραφή, συνεδέθη μετά της ψυχής του Δαβίδ, του κεχρισμένου του Κυρίου, αγάπησε αυτόν δε ο Ιωνάθανος την ιδίαν αυτού ψυχή. Έγινε δηλαδή ο καλύτερος φίλος του Δαβίδ και ο Δαβίδ έγινε ο καλύτερος φίλος του Ιωνάθαν. Και η αποκάλυψη που είχε ο Ιωνάθαν ήταν ότι, Δαβίδ, εσύ θα γίνεις βασιλιάς στο λαό Ισραήλ και εγώ δεύτερος. Ξέρετε, θα πει δεύτερος. Σαν βασιλιάς. Και μάλιστα ήταν τέτοια η αγάπη, και προσέξτε, η αγάπη αυτή είναι το θαύμα του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Ήταν τέτοια η αγάπη που πλημμύρισε την καρδιά του Ιωνάθαν, ώστε και το επένδυμα του έδωσε και τη στολή του έδωσε και το ξύφος του έδωσε και το τόξο του έδωσε και τη ζωή του έδωσε, και τον ένωσε ο Θεός με μία μοναδική σχέση με τον Δαβίδ, κάνοντας τον φίλο καλύτερο. Είναι αυτή η σχέση που έχουμε εμείς με το φίλο μας, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αγαπάμε τον Χριστό όχι γιατί έχουμε μεγάλη καρδιά, αλλά γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας και μας κάνει να τον αγαπάμε. Αλλά το ότι τον αγαπάμε δεν μας εξασφαλίζει τις υποσχέσεις του Θεού, εάν δεν κατεργαστούμε τη σωτηρία μας με τέλειο τρόπο. Και τώρα καλείται ο Ιωνάθαν, σαν τον Μωυσή, να αρνηθεί να ονομάζεται Υιός Σαούλ και να προτιμήσει να κακουχείται με τον κεκρισμένο του Χειρίου, εάν κρίνει ότι ο θησαυρός του κεχρισμένου του Χειρίου είναι μεγαλύτερος πλούτος από όλα τα πλούτη, όχι τώρα της Αιγύπτου αλλά του Σαούλ. Και πρέπει να πάρει απόφαση τώρα, όπως πήρε ο Μωυσής, έστω και αν απογοητεύθηκε, αλλά πήρε απόφαση. Πρέπει να πάρει απόφαση τώρα ο Ιωνάθαν, και από την απόφασή του θα εξαρτηθεί και το παρόν του και το άμεσο μέλλον του, αλλά ιδιαιτέρως το αιώνιο μέλλον του. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Θεός τον χρησιμοποιούσε. Τον χρησιμοποίησε για να συντρίψει ο Θεός τους εχθρούς του λαού Ισραήλ, τους Φιλιστέους. Τους συνομιλούσε και τον έφερε σε αυτό το κρίσιμο σημείο της αοριστικής απόφασης. Θα αρνηθεί να ονομάζεται Υιός του Σαούλ. Εκλέξας τον ονειδισμό του κεχρισμένου μαζί με τον Χριστό, θεωρώντας ότι ο θησαυρός του κεχρισμένου είναι μεγαλύτερος πλούτος από όλα τα πλούτη του Σαούλ. Θα το αποφασίσει. Θα αποφασίσεις να αρνηθείς τον εαυτό σου, να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να αρνηθείς να λέγεσαι παιδί του κόσμου τούτου. Ξαναγέννησε ο Θεός.
σου έχει δώσει μία αποκάλυψη, το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Αλλά εάν αρνηθείς τον κόσμο αυτό, τότε θα υπάρξει ο ονειδισμός του κεχρισμένου. Τον αποδέχεσαι? Τον αποδέχεσαι, γιατί έχεις κατανοήσει ότι ο ονειδισμός του κεχρισμένου είναι μεγαλύτερος πλούτος από, από όλους τους θησαυρούς της γης αυτής? Δεν είναι απλό πράγμα. Είναι απόφαση θανάτου. Δεν θέλω να αγνοείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τη θλίψη την οποία έζησα στην Έφεσο, όταν ξεσηκώθηκαν όλοι οι Εφέσιοι εναντίον των αδελφών μου, ξεσηκωμένοι από το Δημήτριο που ήταν άργυρα, έφτιαγνε εικόνες και αγάλματα, και όλη η Έφεσος φώναζε «Μεγάλη Άρτεμις των Εφησίων». Και πήρε τους αδελφούς και τους πήγε στο στάδιο να τους λιτσάρουνε. Και τώρα πρέπει να πάρει μια απόφαση ο Παύλος. Το Πνεύμα το Άγιο του είχε δώσει εντολή, ήταν δεδεμένο στο Πνεύμα του, να φύγεις και να πας στο Ιεροσόλυμα. Καρδιά του έλεγε να κάτσεις να πεθάνεις με τους αδελφούς σου. Τι απόφαση θα πάρει? Θα είναι υπάκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού? Θα υπακούσει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου ή στην καρδιά του? Θα αρνηθεί το θέλημα της καρδιάς του? Και όταν ο Παύλος πήρε στερεά απόφαση θανάτου και είπε «φεύγω και θα πάω εκεί που είπε ο Θεός», τότε ο Θεός ενήργησε και ελευθέρωσε όλους τους αδελφούς σε ένα δευτερόλεπτο. Γιατί αυτό ήταν μια δοκιμασία για τον Παύλο, που έπρεπε να πάρει απόφαση. Και ο Ιωνάθαν τώρα πρέπει να πάρει απόφαση, γιατί έφτασε η στιγμή που κάνανε συνθήκη με τον Δαβίδ. Εάν πραγματικά ο πατέρας μου, όπως φαίνεται, θέλει να σε σκοτώσει, εγώ θα σε ειδοποιήσω. Και τότε θα πας με τον Δαβίδ ή θα μείνεις με τον Σαούλ? Εσύ τι θα κάνεις? Και να μην πω τι θα κάνεις στη θέση του, τι κάνεις σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Ο Μωυσής πήρε καλή απόφαση. Αρνήθηκε να ονομάζεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Ο Ιωνάθα δεν τα κατάφερε. Ενώ αγαπούσε τόσο πολύ τον Δαβίδ. Και γιατί το έκανε ο Θεός αυτό, να αγαπήσει τόσο πολύ τον Δαβίδ? Για να τον βοηθήσει να πάρει σωστή απόφαση. Δεν μπόρεσε να την πάρει. Το αποτέλεσμα είναι διεκόπη οι σχέσεις του Θεού με τον Ιωνάθαν. Δεν την ξανασυνεργάστηκε. Και το τέλος, θάνατος και απώλεια με αυτόν που ακολούθησε τον Σαούλ. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει: «Αδελφοί μου, αγαπητοί, χαίρομαι γιατί πάντοτε ήσασταν υπάκουοι. Και στην παρουσία μου και στην απουσία μου. Προσέξτε τώρα όμως πώς κατεργάζεστε τη σωτηρία σας. Όχι πώς εργάζεστε, πώς κατεργάζεστε. Και το χαρακτηριστικό για να κατεργαστείς, για να είναι κατεργασμένη η σωτηρία σου, καλός ή τόσο πολύτιμη, είναι να κατεργάζεσαι αυτήν με φόβο Θεού και τρέμοντας το Λόγο του Θεού. Με φόβο και τρόμο. Με φόβο Θεού και τρέμοντας το Λόγο του Θεού. Όχι με φόβο ανθρώπινο. Με φόβο Θεού που θα σε οδηγεί στο θέλημα του Θεού. Και τρέμοντας το Λόγο του Θεού που θα σε οδηγεί στη δόξα του Θεού. Στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Και τότε, ο Θεός επεμβαίνει με ένα θαυμαστό τρόπο σε αυτούς τους ανθρώπους που αρνούνται να λέγονται, να ονομάζονται Υιοί του κόσμου τούτου. Με άρνηση όμως στερεή,
Δεν ανήκω στον κόσμο, ανήκω στον Χριστό. Και επειδή ανήκω στον Χριστό και δεν ανήκω στον κόσμο, ο Χριστός κατοικεί μέσα μου. Και επειδή κατοικεί ο Χριστός μέσα μου, με τη σάρκα μου εργάζομαι τη δικαιοσύνη του Θεού, καθώς είμαι νεκρός για την αμαρτία. Απόφαση θανάτου. Και τότε ο Θεός έρχεται με θαυμαστό τρόπο, με θαυμαστούς, όχι έναν, τρόπους, και εργάζεται στον άνθρωπο το δικό του θέλειν και το δικό του ενεργήν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό που θα ήθελα δεν είναι αυτό που θέλω. Αλλιώς, αυτό που θέλω δεν θα είναι ποτέ αυτό που ήθελα. Κάποιος μου το αλλάζει. Εγώ ξέρω τι θέλω και βλέπω τι θέλω. Τελείως διαφορετικά πράγματα θέλω από αυτά που ήθελα. Δηλαδή, ήθελα, παραδείγματος χάρη, διακρίσεις στον κόσμο. Ήθελα πλούτο, ήθελα δόξα, παραδείγματος χάρη. Τώρα τι θέλω? Ταπείνωση. Όχι ύψωση, ταπείνωση. Τι ήθελα? Διασκέδαση. Τώρα τι θέλω? Προσοχή, προσευχή. Τι ήθελα? Δόξα. Τώρα τι θέλω? Ονειδισμό. Μα αυτό το θέλω, το καινούργιο, δεν είναι δικό μου. Βέβαια δεν είναι δικό σου, λέει ο Θεός. Δικό μου είναι. Ο Θεός ενεργεί το καινούργιο σου θέλω. Και ο Θεός ενεργεί και το καινούργιο σου έργο. Μα κάνω πράγματα που δεν θα τα έκανα ποτέ. Ακριβώς. Ποτέ δεν θα τα έκανες. Αλλά κάνεις αυτό που σου δίνει δύναμη ο Θεός να κάνεις. Και τι γίνεσαι? Τελείως άλλος άνθρωπος. Να πω τι γίνεσαι? Ένα διαμάντι κατεργασμένο, πολύτιμο στα χέρια του Θεού. Να πω τι γίνεσαι? Σκεύος τιμίας χρήσεως. Να πω τι γίνεσαι? Σκεύος ελέους εις δόξαν Θεού. Να πω τι δε γίνεσαι? Σκεύος ατίμου χρήσεως. Σκεύος οργής, μέσα από το οποίο ο Θεός, το σκεύο οργής, αποκαλύπτει τη δύναμή του και, και το όνομά του. Αλλά γίνεσαι ένα σκεύος εύχριστο, αγιασμένο. Ένα σκεύος τιμίας χρήσεως στα χέρια του Θεού. Ένα σκεύος ελέους. Ένα σκεύος με το οποίο ο Θεός συνεργάζεται στο έργο του και για τη δόξα του. Μόνο και μόνο επειδή πήρες, και όχι μόνο μια φορά, παίρνεις απόφαση θανάτου. Εκλέγεις το τίμιον και απορρίπτεις το αχρίον. Δεν σκέφτεσαι σαν άνθρωπος του κόσμου τούτου, γιατί αρνείσαι. Έχεις αρνηθεί και δεν είσαι άνθρωπος του κόσμου τούτου, αλλά έχεις αποφασίσει να ταλαιπωρήσει, να κακουχήσει, υποτασσόμενος και υπακούοντας στη φωνή του Θεού, στο λόγο του Θεού, στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Βεβαίως ταλαιπωρία θα έχεις. Δεν σου υπόσχεται καλοπέραση, ο κόσμος υπόσχεται την καλοπέραση. Αλλά ο κόσμος που υπόσχεται την καλοπέραση έχει σαν τέλος την απώλεια. Ο Χριστός που υπόσχεται ονειδισμό του και χρησμένου έχει αιώνιον βάρος δόξης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, καταλάβατε, Φιλιππίσι, πως πρέπει να κατεργάζεστε τη σωτηρία σας και όχι εργάζεστε όπως είναι η ερμηνεία, η μετάφραση. Η σωτηρία σας να είναι κατεργασμένη. Και να το πω και αλλιώς, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου,
λέει, τι και αν ο Θεός, θέλοντας να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν τη δύναμη αυτού, υπέφερε μετά πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατηρτισμένα εις απώλεια. Επεξεργασμένα εις απώλεια, κατηργασμένα εις απώλεια. Αντιθέτως, και για να γνωστοποιήσει το πλούτο της δόξης αυτού πάνω σε σκεύη ελαίους, τα οποία προετοίμασε εις δόξα, προετοίμασε αυτός. Όπως το Μωυσή, τον προετοίμασε. Του λέει, εσύ θα ελευθερώσεις το λαό Ισραήλ. Πήρε απόφαση και τον εγκατέλειψε. Απογοητεύθηκε και ταπεινώθηκε. Και όταν ταπεινώθηκε, ήρθε ο Θεός και τον ύψωσε. Στα 80 του ήταν έτοιμος ο Μωυσής να είναι σκεύος τιμίας χρήσεως. Τα 40 του δεν ήταν έτοιμος. Ποιος το προετοίμασε? Παντοδύναμος Θεός. Γιατί τον προετοίμασε? Γιατί ήταν σκεύος ελαίους εις δόξαν Θεού. Ποιος τον κατήρτιζε? Ο Θεός. Γιατί? Γιατί πήρε απόφαση να καταρτίζεται από το Θεό. Πήρε απόφαση θανάτου να αρνείται να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Σε αντίθεση με τον Φουκαρά, τον αγαπάω και τον λυπάμαι μέσα μου, τον Ιωνάθαν. Τόσο καλό παιδί. Βλέπετε, δεν είναι να είσαι καλό παιδί, είναι να πάρεις απόφαση θανάτου. Τόσο ευλογημένο, τόσο υπάκουο, μα τόσο καλό παιδί. Απώλεια. Και κατάλαβα που άκουγα ότι ξέρεις πόσα καλά παιδιά θα είναι στην κόλαση και πόσοι αμαρτωλοί και άθλοι και ουτιδανοί θα είναι στον παράδεισο. Και λέω, πόσο σωστό ήταν αυτό που λέγαν τότε οι αδελφοί, που δεν μπορούσα να το καταλάβω εγώ. Τόσο καλό παιδί ο Ιωνάθαν, αγαπητός του όλων, όλοι τον αγαπάγανε, ταπεινός. Την καρδιά του την άφησε στο Θεό και ο Θεός την έπλασε να είναι ο καλύτερος του φίλος, ο κεχρισμένος του Κυρίου. Αλλά δεν μπόρεσε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν μας περιγράφει η Γραφή. Για ποιο λόγο δεν τα κατάφερε να αρνηθεί να λέγεται Υιός του Σαούλ. Μπόρεσε να το καταλάβω. Η δόξα, η καλοπέραση, μπορεί. Το συνέστημα το πατρικό, της πατρικής αγάπης, μπορεί. Δεν ξέρω, αλλά ένα ξέρω, ότι τώρα είναι μαζί με τον Σαούλ στην κόλαση, στον Άδη. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν πήρε τη σωστή απόφαση. Πειράστηκε από τον πατέρα του, μπορεί. Πειράστηκε από την αδερφή του, τη Μιχάλ, μπορεί. Επηρεάστηκε από το περιβάλλον του, μπορεί, δεν ξέρω. Ένα ξέρω, ότι είναι στην κόλαση. Ενώ ο Μωυσής τα χάσε όλα. Δεν άκουσε κανέναν. Δεν τον αγάπαγε η κόρη του, του Φαραώ, αυτόν είχε παιδί της. Δεν τον αγάπαγε ο Φαραώ, αυτόν είχε παιδί του. Δεν τον αγάπαγαν όλα τα στρατεύματα του Φαραώ και τα πλούτη, βέβαια. Αλλά δεν άφησε κανέναν να του κλέψει το αιώνιον βάρος δόξης. Κάνε μας έτσι, Κυρία μου, σε παρακαλώ. Κάνε μας έτσι, Κυρία μου. Να μην επηρεαζόμαστε από την καρδιά μας, από ανθρώπους, από σαρκικό φρόνημα, από σκέψεις σάρκας, αλλά να οδηγούμεθα και να διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, από το Λόγο του Θεού, ώστε πάντοτε να εργάζεται ο Θεός, το θέλει και το ενεργεί. Και θα σας πω ένα μικρό ασήμαντο παράδειγμα. Δεν καταλάβαινα πώς εργάζεται ο Θεός, το δικό του θέλει και το δικό του ενεργεί στη ζωή του ανθρώπου.
να κάνεις αυτό, να θέλεις αυτό που δεν ήθελες ποτέ και να κάνεις αυτό που δεν θα έκανες ποτέ. Την περασμένη Δευτέρα, τη Δευτέρα που μας πέρασε, κάνουμε πάντοτε το μάθημα από την Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό θα γινόταν. Όμως κάτι έγινε. Και άρχισα να θέλω όχι αυτό που έπρεπε να θέλω, αυτό που δεν έπρεπε να θέλω. Και άρχισα να κάνω να διαβάζω όχι αυτό που έπρεπε να διαβάζω και να προσεύχομαι, αυτό που δεν έπρεπε να διαβάζω. Και ήρθα και δεν έκανα Παλαιά Διαθήκη, έκανα Καινή Διαθήκη. Με ένα τόσο μικρό παράδειγμα ο Θεός μου δείξε πώς μπορεί να μεταμορφώσει το θέλω σου που πρέπει να θέλεις σε θέλω που δεν πρέπει να θέλεις αλλά το θέλει ο Θεός. Και το ενεργήν που πρέπει να κάνεις σε αυτό που δεν πρέπει να κάνεις αλλά το θέλει ο Θεός να το κάνεις. Όλα είναι στα χέρια του Θεού, όταν ο άνθρωπος όμως έχει πάρει την απόφαση του θανάτου. Θα μου πείτε, εσύ έχεις πάρει την απόφαση του θανάτου? Η απάντηση είναι, δεν ξέρω αλλά θέλω. Μακάρι. Μακάρι όλοι μας να πάρουμε αυτή την απόφαση του θανάτου. Να κατεργαζόμεθα τη σωτηρία μας εις τελειοποίηση της τρομακτικής αξίας που εμπεριέχει. Υπάρχει διαμάντι που είναι πλήρες όγκου, όπως το λένε, σαν γροθιά, και το κατεργάζεσαι και γίνεται τέλειο. Υπάρχει διαμάντι που είναι λιπές όγκου, είναι σαν σαλάμι, μακρόστονο, δεν έχει μία λογική να μπορεί να κατεργαστεί. Η σωτηρία μας, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι πλήρης όγκου, είναι πλήρης τελειότητος. Που όμως η τελειοποίησή της εδώ στη γη εξαρτάται από τον κάθε έναν από εμάς. Εξαρτάται από την απόφαση που θα πάρουμε. Να αρνηθούμε να ονομαζόμαστε αυτό που δεν θέλει ο Θεός. Και να επιλέξουμε να κακοχούμεθα. Αλλά με το λαό του Θεού, γνωρίζοντας ότι ο θησαυρός του κεχρισμένου ανθρώπου που έχει αποκάλυψη, που έχει υπόσχεση, που έχει χάρη, είναι μεγαλύτερος πλούτος από όλο τον πλούτο του κόσμου τούτου. Τι κι αν κερδίσεις τον κόσμο όλο, λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και σημειωθεί στην ψυχή σου. Τι όφελος? Να κερδίσεις όλο τον κόσμο και να είσαι εδώ στη γη για 60, 70, 80, 100 χρόνια θες, 150 χρόνια θες, να ζεις άρχοντας. Και εκεί απώλεια. Τι ωραία που είναι να είσαι σαν το φτωχό το Λάζαρο που ο Θεός έστειλε τους αγγέλους και τον πήραν στην παρουσία του. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, τις έσχατε σε αυτές τις μέρες να μας δίνει πνεύμα να κατεργαζόμεθα τη σωτηρία μας με φόβο και τρόμο, ώστε ο Θεός να ενεργεί μέσα μας το δικό του θέλημα που είναι πάντοτε αντίθετο από το δικό μας και το δικό του έργο που είναι πάντοτε αντίθετο από το δικό μας έργο. Αμήν.